ξεκινούμε πάλι από την αρχή αυτή την δολοφονία. Είμαστε πολύ στενοχωρημένοι. Πρέπει, θέλουμε την παραδοσματική του τιμωρία. Δικαίωση. Το μόνο που ζητά ο πατέρας της αδικοχαμένης Γαριφαλιάς για τη στιγερή δολοφονία της κόρης του το καλοκαίρι του 21 στη Φολέγανδρο. Η δίκη ξεκίνησε εκ νέου σήμερα στο μεικτό ερωτικό δικαστήριο της Σύρου. Χάσαμε το κορίτσι μας χωρίς κανένα λόγο. Θα βοηθήσουμε το δικαστήριο με έτοιμο τρόπο και μέσα στα πλαίσια του νόμου και της οικονομίας να εκδώσει αυτή τη δικαίωση. Έξω από το δικαστικό μέγαρο, γεστηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τη μεταφορά του καθομολογία δράστη του στιγερού εγκλήματος. Δεν πρέπει να βγει αυτός ο άνθρωπος έξω από τη φυλακή. Ο 30χρονος δικάζεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αφού σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα είχε πλήρη επίγνωση των πραξιών του. Στην Σύρου ταξίδεψε και η Ιωάννα Παλιοσπύρου προκειμένου να συμπερασταθεί στους γονείς του θύματος. Η δίκη ξεκίνησε με τις καταθέσεις μαρτύρων και θα συνεχιστεί στις 21 Νοεμβρίου. Είναι αδικία, είναι προσβολή και για τον πόνο μας και για το παιδί που χάσαμε. Εν τω μεταξύ, συνεχίζει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των γυναικοκτονιών, καθώς στους πρώτους 9 μήνες του 2022, 16 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πιλωτική λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής του κουμπιού πανικού. Το panic button θα καθίσταται στα κινητά, μέσω του οποίου μια γυναίκα θα μπορεί με ασφαλή τρόπο να ειδοποιεί την αστυνομία σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Η αστυνομία θα πληροφορείται με γραπτό μήνυμα για την απειλή των κινδύνων ζωής.